Το διαδίκτυο αποτελεί αναπόσπαστο εργαλείο της καθημερινότητας όλων μας. Η χρήση του όμως κρύβει αρκετούς κινδύνους. Γι' αυτό όλοι μας πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τους αποφύγουμε ή να τους αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά. Στο διαδίκτυο είναι δυνατόν να συμβεί παραπληροφόρηση με την παρουσίαση διάφορων ψευδών ή αναλυθών ή τροποποιημένων πληροφοριών σε ιστοσελίδες, με πιθανό σκοπό την παραπλάνησή μας. Μαζί μπορούμε, βάζουμε τέλος στην παραπληροφόρηση. Αξιολογούμε τις πληροφορίες που βρίσκουμε στο διαδίκτυο και ελέγχουμε τον συγγραφέα, την προέλευση της σελίδας και τη βιβλιογραφία της πληροφορίας. Χρησιμοποιούμε ποικιλία πηγών, όπως εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία, διασταυρώνοντας τις πληροφορίες που βρίσκουμε στο διαδίκτυο. Μέσα του διαδικτύου είναι δυνατόν να συμβεί εκφοβισμός και περιλαμβάνει εσκεμμένη, επαναλαμβανόμενη και εχθρική συμπεριφορά απέναντι σε άτομο ή ομάδα ατόμων με σκοπό την πρόκληση συναισθηματικής και ψυχολογικής βλάβης. Ο διαδικτυακός εκφοβισμός συνήθως έχει τη μορφή ενός εκφοβιστικού, ρατσιστικού, προσβλητικού ή πρόστιχου ηλεκτρονικού μηνύματος, φωτογραφίας ή βίντεο. Μαζί μπορούμε. Βάζουμε τέλος στον διαδικτυακό εκφοβισμό. Αν πέσουμε θύμα εκφοβισμού, εμπιστευόμαστε στους γονείς μας, σε κάποιο ενήλικα ή στους δασκάλους μας τον εκφοβισμό που έχουμε δεχθεί. Σταματάμε αμέσως την επικοινωνία με το feed. Φιλτράρουμε ηλεκτρονικά μηνύματα από άτομα που μας παρενοχλούν και μπλοκάρουμε την πρόσβαση τους στο ιστολόγιο μας. Σύμφωνα με έρευνες, εκατομμύρια άτομα στερούνται σε ευεργετικές και ωφέλιμες δραστηριότητες όπως τη ζωγραφική, την κοινωνική συναναστροφή με άλλα άτομα, τα διάφορα αθλήματα και την ανάγνωση βιβλίων, καθώς αφιερώνουν πολύ χρόνο σε διαδικτυακούς χώρους. Οι διαδικτυακοί χώροι που προάγουν τη βία και τον ρατσισμό είναι πολύ επιβλαβείς. Μαζί μπορούμε. Βάζουμε τέλος στη διαδικτυακή βία και τον ρατσισμό. Οι γονείς πρέπει να ελέγχουν ότι οι διαδικτυακοί χώροι που επισκεπτούνται τα παιδιά τους είναι κατάλληλοι για την ηλικία τους και δεν προάγουν βίες και ρατσιστικές συμπεριφορές. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να παροτρύνουν τα παιδιά για να εμπλέκονται σε εναλλακτικές δραστηριότητες. Μαζί μπορούμε να επιτύχουμε ένα πιο ασφαλές διαδικτύο.